Τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει αρκετούς. Έχουμε μαζί μας μέσω Skype τον Δόκτωρ Γιώργο Γεωργίου, ο οποίος είναι επεμβατικός καρδιολόγος, είναι ο υπεύθυνος του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στο Απολλώνιο Νοσοκομείο. Σας χαιρετώ, γιατρέ μου. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, σκοπός της σημερινής μας συζήτησης είναι για την διακαθετήρια εμφύτευση αρτηριακής αορτικής βαλβίδας, το είπα, για την αντιμετώπιση της αορτικής στένωσης σε ασθενείς που δεν μπορούν να προχωρήσουν σε επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς. Ωστόσο, δώστε μας λίγο εικόνα, ποιο είναι το έργο του νέου αιμοδυναμικού εργαστηρίου εκεί στο Απολλώνιο. Στην ουσία δεν πρόκειται για νέο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Είναι σε λειτουργία εδώ και 7 χρόνια και αυτή τη στιγμή και με την εφαρμογή του νέου συστήματος υγείας έχουμε φτάσει σε πολύ ψηλούς αριθμούς επεμβάσεων τόσο διαγνωστικών, καθετηριασμών και αγκιοπλαστικών, όσο και επεμβάσεων που αφορούν στις βαλβίδες, διακαθετηριακές δηλαδή επεμβάσεις. Στο δικό μας το εργαστήριο γίνονται περίπου γύρω στις 1.300 στεφανιογραφίες και γίνονται και 150 με 160 διακαθετηριακές εμφυτεύσεις αορτικής βαλβίδας. Όσον αφορά στην τελευταία, πρόκειται για μια πρωτοποριακή μέθοδο, η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία 20 χρόνια διεθνώς και τα τελευταία 13 χρόνια στον τόπο μας. Είναι η αντικατάσταση της βαλβίδας διαμέσου της αρτηρίας του μυρού, χωρίς να γίνουν τομές, χωρίς να τοποθετηθούν ραφές, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση, δηλαδή ανοιχτού τύπου. Τοποθετείται ένα σωληνάκι στο πόδι, μέσα από το οποίο προωθούμε αρχικά έναν μπαλόνι για να ανοίξουμε χώρο εκεί που είναι η ασβεστομένη, η εκφυλισμένη, καταστρεμμένη αορτική βαλβίδα και μέσα της εμφυτεύουμε τη βαλβίδα την οποία είχαμε από την αρχή προγραμματίσει με βάση μια αξιονική αγκιογραφία που είχε προηγηθεί. Η επέμβαση αυτή γίνεται σε άτομα προχωρημένης ηλικίας, κυρίως άνω των 75 ετών, που αντιλαμβάνεστε είναι υψηλού χειρουργικού κινδύνου για να κάνουν την κλασική ανοιχτού τύπου χειρουργική επέμβαση, ή άτομα νεότερα, τα οποία έχουν σοβαρές συνοσηρότητες που τους καθιστούν υψηλού χειρουργικού κινδύνου. Ναι. Γιατρέ, η απορία του κόσμου όταν ακούει για τέτοιες επεμβάσεις και ό,τι έχει να κάνει με την καρδία, υπάρχει μια ανησυχία. Απαναία μου τώρα, να πάω να μπω στο χειρουργείο για καρδία, να καταφέρω να βγω. Αντιλαμβάνεστε, το ακούτε κι εσείς, φαντάζομαι, καθημερινά. Να εξηγήσουμε πως δεν πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη, μπορεί να είναι, ωστόσο επικίνδυνη για την υγεία του ασθενούς. Νομίζω πως δεν. Καταρχάς να πω ότι δεν είναι χειρουργείο. Είναι μια παρέμβαση διαδερμική, διακαθετηριακή, η οποία γίνεται, όπως είπαμε, και χωρίς τομές. Ο κίνδυνος της επέμβασης αυτής δεν ξεπερνά το 1%. Δηλαδή το ποσοστό επιτυχίας χωρίς κάποια σοβαρή απειλή, που απειλεί τη ζωή επιπλοκή, δεν ξεπερνά το 1%. Το επιτυχία είναι 99%. Οι επιπλοκές είναι σχετικά σπάνιες και είναι άμεσα συνυφασμένες με την εμπειρία που έχει ένα κέντρο. Ανάλογα με την εμπειρία που έχει το κέντρο, τόσο λιγότερες είναι οι επιπλοκές. Και είναι μια επέμβαση η οποία γίνεται μέσα σε μια χρονική διάρκεια της μιας ώρας και έναν τέταρτο. Και ο ασθενής δύο μέρες μετά παίρνει εξιτήριο. Είδα από το πρώτο 24ωρο ο ασθενής μπορεί να καθίσει στην καρέκλα και να κινητοποιηθεί. Οπότε είναι μια επέμβαση που δεν συνδέεται με πόνο, δεν υποφέρει ο ασθενής. Κοιμάται κατά τη διάρκεια της επέμβασης και έτσι γίνεται σχεδόν ανέμαχτα, χωρίς τραυματικές εμπειρίες σε οποιοδήποτε επίπεδο για τους ασθενείς μας. Νοσηλεία. Νοσηλεία συνολικά τρεις μέρες. Μία μέρα πριν και δύο μέρες μετά. Μάλιστα. Δύο μέρες, τρεις μέρες. Μια χαρά. Και μιας και μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι ως νοσοκομείο διοργανώνουμε ένα μεγάλο συνέδριο με περισσότερους από 200 συνεδρούς στη Λεμεσό το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, που απευθύνεται σε επεμβατικούς και κλινικούς καρδιολόγους, καρδιοχειρουργούς και αναισθησιολόγους με εξειδίκευση στην καρδιολογία, όπως επίσης και σε προσωπικούς και γενικούς γιατρούς. Το αντικείμενο αυτού του συνεδρίου θα είναι οι διακαθετηριακές επεμβάσεις και οι σύγχρονες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Γίνεται δηλαδή σε συνεργασία με τους συνάδελφους, τους καρδιοχειρουργούς εδώ του νοσοκομείου μας, με προϊστάμενο τον κύριο Τζανάβαρο, τον οποίο ευχαριστώ για τη συνεργασία, όπως και την κυρία Ποντικού, την αναισθησιολόγο μας, η οποία έχει εξειδίκευση σε αυτά τα θέματα. Το συνδιοργανώνουμε λοιπόν και είναι προσκεκλημένοι μας όλοι οι συνάδελφοι από όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία του τόπου μας, από την Αμόχωστο μέχρι την Πάφο. Υπάρχει ανταπόκριση. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση, εκπληκτικά μεγάλη ανταπόκριση. Σας λέω ότι έχουμε 240 εγγραφές μέχρι στιγμής, που συνήθως σε τέτοια συνέδρια έχουμε εγγραφές της τάξης των 100-110 ατόμων. Ένα μέσα σας φορούν οι τόποι.
Το επόμενο Σαββατοκύριακο προβλέπεται πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το πούμε, αχρίαστοι να είστε, αλλά επειδή δυστυχώς δεν είστε αχρίαστοι, να είστε γεροί και με νέες μεθόδους να βοηθάτε τον κόσμο για να είμαστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε καλό και σε εσάς. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.